Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Ακάς για τους καινούριους και θα κάνουμε ένα συγκλονιστικό άνοιγμα. Τα μάτια λοιπόν, πρέπει να επιλέξεις ένα μάτι. Έλα στο κανάλι, κάνε την εγγραφή σου, διότι έχω απίστευτο υλικό, πολύ όμορφες αναλύσεις, καταπληκτικές αναλύσεις, μυστήριες αναλύσεις και αστρολογικά και αριθμολογικά, γράφω άρθρα και εδώ στο κανάλι, έχω το site μου, όπου εκεί μπορείς να βρεις, είναι το πιο ολοκληρωμένο site στην Ελλάδα σε θέματα αριθμολογίας. Έχω περίεργες αριθμολογικές αναλύσεις στο site μου, όπως το χέρι της Φατίμα, καρμικά ονόματος, συμφωνία πεπρωμένων, αν είστε δίδυμες φλόγες, με το σύντροφό σου, με τον άνθρωπο τον οποίο σε ενδιαφέρει. Έχω πάρα πολλά πράγματα. Κύκλοι, καρμικοί κύκλοι. Επίσης έχω τρεις κάρτες, μία κάρτα, ταρό, ανάλυση, μία κάρτα με τον Ακάς, online μαντίο, μαγική σφαίρα, τυχερή αριθμή, σπάσε το μπισκοτάκι, το fortune cookie που λένε και πολλά άλλα. Είναι ένα κανάλι το οποίο έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχουμε ξεπεράσει τους 19.000 συνδρομητές. Βάζουμε πλώρη για 20.000. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλά κάνετε, γιατί είδα κάποια στατιστικά. Έχετε μοιράσει περίπου σε 2.000 ανθρώπους τα τελευταία μου βίντεο. Κάπου τα έχετε δώσει, κάπου τα έχετε μοιράσει. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, αλλά εσείς ξέρετε. Οπότε συνεχίστε να το κάνετε. Φυσικά την εγγραφή για να μεγαλώσουμε το κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις σε ό,τι ανεβάζω, σε ό,τι γράφω. Έτσι, γιατί γράφω ωραία άρθρα για εβδομαδιαίες προβλέψεις και αριθμολογικές και αστρολογικές κτλ. Εντάξει. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ να δούμε. Τα μάτια λοιπόν της ψυχής, αν παρατηρήσεις, περνάει στην οθόνη σου εδώ τώρα, περνάνε τα τέσσερα μάτια. Οι εικόνες αυτές που βλέπεις έχω φτιάξει εγώ, δεν υπάρχουν στο ίντερνετ, έτσι. Εγώ τις έχω φτιάξει, με ένα δικό μου τρόπο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Δεν θα τις βρεις πουθενά, δεν θα τις βρεις στο ίντερνετ δηλαδή, δεν τις έχω πάρει από κάπου, είναι δικές μου, είναι δικής μου δημιουργικότητας. Και ήθελα να αποτυπώσω το εξής. Αν παρατηρήσεις, υπάρχει μάτι φωτιάς, υπάρχει το μάτι του δέντρου, μάτι ουρανός και μάτι του καταράκτη. Αντιπροσωπεύει φυσικά τα τέσσερα στοιχεία. Και όταν λέω τα τέσσερα στοιχεία, εννοώ τα τέσσερα στοιχεία φωτιά, που είναι και αστρολογικά και στα ταρό υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, που είναι φωτιά, γη, αέρας και νερό. Πώς επιλέγουμε? Μπορείς να επιλέξεις διαισθητικά αυτό που σου αρέσει, το μάτι που σου αρέσει, την ουσία άφησε το μάτι να επιλέξει εσένα. Μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις βάση ζωδίου, δηλαδή το ζώδιο σου τι είναι, ξέρω αν είναι ταύρος ή σε ζώδιο της γης. Αν ξέρεις τα στοιχεία έτσι ή του αέρα, αν είσαι δίδυμος σε ζώδιο του αέρα ή υδροχό, ζώδιο του αέρα, ξέρω εγώ, μπορείς να επιλέξεις έτσι ή με οροσκόπο αν θέλεις. Ή θα σου πω το εξής, γιατί και εγώ έτσι θα επιλέξω αυτό που έχω, το λέω για μένα αλλά και για σένα, να το πεις στον εαυτό σου, αυτό που έχω ανάγκη να δω και να ακούσω αυτή την περίοδο. Εντάξει. Οπότε, επέλεξε λοιπόν με οτιδήποτε είναι αυτό που σε κάνει εσένα να νιώθεις πολύ καλύτερα. Οτιδήποτε σε κάνει εδώ να νιώσεις, με το μάτι δηλαδή που σε τραβάει, διότι είναι η ενέργεια η οποία θα σε γεμίσει. Άρα επέλεξε ένα μάτι το οποίο σε γεμίζει με ενέργεια. Ένα μάτι το οποίο σε γεμίζει εσένα με δύναμη, διότι αυτό που θα κάνουμε το ρίξιμο θα είναι ρίξιμο δύναμης. Παίζει ρόλο πότε το βλέπεις, έτσι. Δεν ισχύει για όλο τον κόσμο, δεν ισχύει για όλη την ανθρωπότητα, για όλο τον πλανήτη, ισχύει μόνο για αυτούς που θα δουν την ανάλυση και θα την κατανοήσουν. Θα τη δουν μέχρι το τέλος και θα την κατανοήσουν και θα καταλάβουν κάποια πράγματα. Θα δούμε λοιπόν άνοιγμα ρίξιμο δύναμης. Με τι χρειάζεται να γεμίσεις με δύναμη από εδώ και πέρα στη ζωή σου, ως, να το βάλω έτσι ως, πώς το λένε, ως σημείο δηλαδή καμπής. Στο οποίο σε αυτό το σημείο λοιπόν εσύ παίρνεις την απόφαση να γεμίσεις με δύναμη. Τι χρειάζεται, ποια είναι η δύναμη που χρειάζεσαι, εντάξει. Αυτό είναι που θέλω να σου πω και να ξεκινήσουμε και να κάνουμε λοιπόν τις επιλογές μας. Η πρώτη επιλογή είναι η φωτιά, το μάτι της φωτιάς, κάτι σημαίνει. Η δεύτερη επιλογή είναι μάτι δέντρο ή αν θέλεις το μάτι της γης.
Η τρίτη είναι το μάτι ουρανός, ο αέρας δηλαδή, οι σκέψεις. Θα πω δύο-τρία πραγματάκια, ναι. Και η τέταρτη επιλογή είναι ο καταράκτης, το μάτι καταράκτης που έχει να κάνει με το νερό. Η φωτιά είναι η ενέργεια, είναι η δύναμη και η ενέργεια που χρειαζόμαστε στη ζωή μας για να προχωρήσουμε να κάνουμε πράγματα, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Θέλεις σε θέματα σχέσεων, πρέπει να έχεις ενέργεια και δύναμη. Θες σε θέματα εργασίας, πρέπει να έχεις ενέργεια και δύναμη για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Θες να αντιμετωπίσεις εκεί έξω τον κόσμο με ό,τι τρελό υπάρχει, χρειάζεσαι πολύ ενέργεια και πολύ δύναμη. Γι' αυτό πολλές φορές γυρνάμε μετά στο σπίτι και είμαστε άδειοι από ενέργεια. Και έχουμε μιλήσει μόνο με δύο ανθρώπους που μας έχουν ρουβήξει όλη την ενέργεια. Και λέμε μετά, Παναγιά μου, τι έχει συμβεί. Λοιπόν, τι θέλουμε επίσης, η γη. Η γη τι σημαίνει, η φροντίδα, η υγεία, η σταθερότητα, το χτίσιμο. Τι χτίζω, χτίζω που λέμε καριέρα, χτίζω σχέση, χτίζω γάμο, χτίζω οικογένεια, χτίζω πραγματικά σπίτι. Εντάξει, είναι οι επιθυμίες μας λοιπόν. Ναι, φτιάχνω, παλεύω για χρήματα. Αυτό έχει να κάνει με τη γη. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι και ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες και γι' αυτό έχουμε βάλει αυτές τις τέσσερις επιλογές, διότι αυτές τις τέσσερις επιλογές και στην πυθαγόρια αριθμολογία αλλά και στην εσωτερική αστρολογία είναι οι επιθυμίες του ανθρώπου. Οι βασικές επιθυμίες του ανθρώπου όταν ενσαρκώνει την ψυχή και έρχεται στο επίπεδο κόσμο, να το πω έτσι, να, σε αυτή την διάσταση δηλαδή, να εκπληρώσει τις επιθυμίες τις οποίες θέλει. Διότι όλοι έχουμε ανάγκη, ας πούμε, από αγάπη. Έτσι δεν είναι? Οπότε πάμε στην τρίτη επιλογή, είναι το μάτι ουρανός. Ο ουρανός λοιπόν έχει να κάνει με τις σκέψεις, με την εκπαίδευση, με τις γνώσεις, με τη μάθηση, με τη μελέτη. Έχει να κάνει με την ανώτερη γνώση. Η ανώτερη γνώση μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, μπορεί να σημαίνει σπουδές σε πανεπιστήμιο, εξειδίκευση στον πραγματικό κόσμο, μπορεί να σημαίνει εσωτερικές τέχνες, έτσι, μαθαίνω πράγματα, μεγάλη προσοχή όμως, έτσι, γιατί οι εσωτερικές τέχνες έχουν και παγίδες, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Η γρήγορη σκέψη επίσης σημαίνει δικαιοσύνη, μια αδικία η οποία χρειάζεται να βρει δικαιοσύνη κτλ. Και το τέταρτο μάτι έχει να κάνει με το συναίσθημα, το νερό, ο καταράκτης, η ροή, τα συναισθήματα τα οποία μας πλημμυρίζουν ή τα συναισθήματα τα οποία μας εξαγνίζουν ή τα συναισθήματα εκείνα, η διαίσθηση, η δύναμη, η εσωτερική, η συναισθηματική δύναμη δηλαδή, η χρυσή καλή καρδιά που λένε, ο καλός άνθρωπος, η δύναμη που αποκτά ένας άνθρωπος μέσα από το συναισθηματικό του κόσμο, τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, εδώ είναι και ο καλλιτέχνης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ζωγραφική, ηθοποιός, συγγραφέας, ποιήση, φιλόσοφος, όλα αυτά τα ιδιαίτερα. Μην το μπερδέψουμε λιγάκι. Να σας πω, όταν λέω εννοώ φιλόσοφος, εννοώ άνθρωπος ο οποίος δεν είναι φιλοσοφία, αλλά το κάνει με έναν τρόπο, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο ποιητικό, εντός εισαγωγιών. Εντάξει. Αυτά ήθελα, φίλες και φίλοι, να σας πω και ελπίζω να έχεις κάνει την επιλογή σου, πρέπει να επιλέξεις. Ένα μάτι λοιπόν, εδώ είναι τα τέσσερα decks, τα οποία θα μάλλον τέσσερα decks κυρίως και θα σου πω, ωραία. Εγώ λοιπόν τι να επιλέξω, τι θέλω να επιλέξω εγώ. Εγώ αγαπημένη μου θα επιλέξω το πρώτο, τη φωτιά, την ενέργεια, διότι και εγώ προσωπικά είμαι σε μια κατάσταση όπου χρειάζομαι την ενέργεια, χρειάζομαι πολλή ενέργεια σε πολλαπλά επίπεδα. Και στην απλή καθημερινότητα της ζωής, τώρα αναφέρομαι σε όλους, αλλά και ενέργεια για να καταφέρω αυτά τα οποία έχω στο μυαλό μου. Σχετικά με μένα και σε προσωπικό επίπεδο, σχετικά με το κανάλι, σχετικά με νέα πράγματα τα οποία θέλω να φέρω, να δημιουργήσω, γιατί μην νομίζετε το κανάλι, ας κάνω μια μικρή παρένθεση, μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Μην νομίζετε ότι, α, ωραία, είναι απλό. Φανταστείτε, επί το κανάλι δημιουργήθηκε εδώ και κάποια χρόνια, φανταστείτε λοιπόν πόσο εγώ χρόνο πρέπει να ξοδεύω, να βρίσκω θέματα, να ψάχνω, να ενημερώνομαι, να μην λέω αρλούμπες όσο μπορώ βεβαίως, γιατί κάποιοι λένε, κάποιοι κακεντρεχείς, υπήρχε ένας άνθρωπος πριν πολύ καιρό βέβαια, κάποιος έγραψε λες άπειρες λακαμίες, έκανα, το γύρισα λίγο ανάποδα για να μην με κόψει το YouTube. Λοιπόν, ήθελα να του γράψω ότι φίλε μου είσαι στο σωστό σημείο, διότι εδώ μόνο τέτοια λέμε για να περνάμε καλά και το λέω χαριτολογώντας.
Δεν ήξερα ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν το άβατον της μόρφωσης και έχουν και άποψη. Να γελάσουμε τώρα λίγο, έτσι. Ή και κάποιος με κάποια άλλη είχε γράψει ευτυχώς, λέει, βρήκα το Θεό και μου μίλησε ο Χριστός. Okay, εντάξει. Δεν λέω, ναι, να πω και το εξής, λέει, βρήκα, ας πούμε, και μου μίλησε ο Χριστός και έφυγα από τα χαρτιά, από τα ταρό, την αστρολογία και τα λοιπά, τα οποία είναι του διαβόλου. Ωραία, δεν ήξερα όμως ότι σου μίλαγε ο Χριστός ή ότι έχεις εσύ απευθεία σύνδεση με τον Χριστό. Άμα σημαίνει αυτό, ίσως είναι λίγο περίεργο, εντάξει. Και πάλι το λέω λίγο χαριτολογώντας, να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Οπότε, εδώ κάνουμε ιδιαίτερα πράγματα. Κάνουμε ωραία πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα, πρωτότυπα, με πολύ δημιουργικότητα και πολύ μεράκι. Και απλά ήθελα να εκφραστώ και να μοιραστώ μαζί σας ότι μην νομίζω ότι είναι εύκολο, μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο, μου παίρνει πολύ ενέργεια. Και όλα αυτά που έχω φτιάξει και στο site, μην νομίζω ότι ήταν εύκολα. Χρειάστηκε πολύ προσπάθεια και πέρα δόθε για να φτιαχτούν αυτά. Λοιπόν, στο θέμα μας. Εδώ τώρα. Είπαμε λοιπόν, η πρώτη επιλογή είναι το μάτι. Οπότε, τα πάμε εδώ πέρα τα υπόλοιπα. Τα βάζουμε εδώ. Εγώ θα πάρω αυτή την πολύ όμορφη, την Arcanum Tarot Deck τράπουλα. Το Tarot Deck μας, να το ανακατέψω. Και να σας πω τι θα κάνουμε. Είπαμε, είναι χαρτιά δύναμης, έτσι. Να πάρουμε πάνω μας. Ό,τι και αν βγει, να πάρουμε δύναμη. Είναι άχρωνο. Ωραία, λοιπόν. Για κάτσε τώρα εδώ. Μία κάρτα. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Ας παίξουμε λοιπόν έτσι πολύ όμορφα με τα τέσσερα στοιχεία. Εδώ και μισό λεπτό. Να δω κάτι. Ωραία. Και από εδώ επιλέγουμε αυτό εδώ πέρα. Μάλιστα, Σκορπιός ανάποδα. Δώσε τώρα προσοχή. Είσαι μια προσωπικότητα, είμαστε μια προσωπικότητα, όπου ελκύουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψεύτικοι, υποκριτές και δεν είναι φίλοι μας. Εντάξει. Αυτό βάλ' το μέσα σου, στο μυαλό σου, στην ψυχή σου. Και είναι ok. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν συμβαίνει μόνο σε σένα, δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, συμβαίνει σε χιλιάδες κόσμους, σε εκατομμύρια κόσμους, σε δισεκατομμύρια κόσμους. Δεν είμαστε μοναδικοί. Θα μου πεις, μα γιατί συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει? Άστο, ξέχασέ το. Συμβαίνει. Διότι οι άνθρωποι δεν λειτουργούν με ανώτερες δονήσεις. Όλοι λειτουργούν με πολύ κατώτερες δονήσεις. Όταν εσύ όμως ανεβάσεις τη δόνηση, θα καταλαβαίνεις αυτά και θα μπορείς να αντιδράς στο ερέθισμα. Σκορπιός σημαίνει ψυχή. Σκορπιός σημαίνει βαθύτητα ψυχής. Σκορπιός σημαίνει επίσης και αντοχή. Έχουμε, να το πω έτσι, μεγάλη αντοχή, ψυχική αντοχή. Έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη. Και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε αυτό που κάνει ο Σκορπιός, το αρνητικό του, σε αυτοσαμποτάζ, αυτοκαταστροφή. Δηλαδή, μην αφήσεις τους άλλους να σε πείσουν ότι δεν αξίζεις. Μην αφήσεις τους άλλους, τα λόγια τους να σε επηρεάσουν, δες κλειδιά εδώ που σου λέω, μην αφήσεις τους άλλους σε οποιοδήποτε επίπεδο, συναισθηματικό, επαγγελματικό, ό,τι και να είναι, να σε βγάλουν ότι είσαι λίγος, λίγη. Στην ουσία, τη δική τους ανασφάλεια βγάζουν και την κατρεφτίζουν πάνω σου. Θυμήσου το αυτό. Ό,τι κάνουν απέναντί σου είναι αυτό που αισθάνονται. Άλλο κλειδί εδώ δυνατό. Όποια και αν είναι η συμπεριφορά τους, είναι αυτό που αισθάνονται μέσα τους, απέναντί σου. Πάρ' το λοιπόν σαν πληροφορία. Εσύ μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για τον εαυτό σου, να τον προστατέψεις και να τον θωρακίσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε και τον αριθμό 39, αλλά πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες δύναμης. Η πρώτη κάρτα είναι ο θάνατος. Είναι η δύναμή σου. Πρόσεξε, είναι η αναγέννησή σου. Είπαμε, είναι κάρτες δύναμης. Ο θάνατος δηλώνει ότι στη ζωή σου να έχεις περάσει πολλούς μικρούς ή μεγάλους θανάτους και φυσικούς θανάτους ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή ή και θανάτους πραγμάτων, έτσι, καταστάσεων. Συναισθηματικό, επαγγελματικό,
είναι μέρος της ζωής σου. Είναι να σου δείξει η ζωή ότι μέσα από τις δοκιμασίες εσύ μπορείς πραγματικά, πραγματικά το λέω, να γίνεις άφοβος, άφοβη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα φοβάσαι, δεν σημαίνει ότι δεν θα νιώθεις αγωνία ή αναστάτωση. Σημαίνει όμως ότι έχεις αποκτήσει τέτοια δύναμη όπου δεν φοβάσαι να αντιμετωπίσεις τις όποιες αλλαγές έρχονται στη ζωή. Η δεύτερη κάρτα δύναμης είναι οι επιλογές, οι αποφάσεις. Χρειάζεται λοιπόν αποφασιστικότητα στη ζωή. Χρειάζεται να παίρνεις αποφάσεις. Χρειάζεται πολλές φορές μπαίνεις σε μια κατάσταση ή μπαίνεις σε μια κατάσταση και λέμε τι να κάνω, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, πού να πάω. Νιώθεις ότι υπάρχει ένα κενό στο μυαλό σου ή δεν βλέπεις καθαρά, όμως η όλη απάντηση βρίσκεται μέσα σου, γι' αυτό υπάρχει εδώ η σελήνη, υπάρχει πανσέλινος και πανσέλινος δείχνει πάλι ολοκλήρωση κύκλων. Συμβολικά, έτσι. Στην αστρολογία, όταν μιλάμε για νέα σελήνη, πανσέλινο, μιλάμε συμβολικά. Μιλάμε πάλι με εποχές, μιλάμε με χρόνο. Λοιπόν, οπότε και τα στοιχεία που κάνουμε εδώ, με τις φωτιάς, μιλάμε για συγκεκριμένες καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν από εμάς να έχουμε αποφασιστικότητα. Και να πώς βγαίνει και ταιριάζει εδώ, διότι εδώ χρειάζεται αποφασιστικότητα για να προχωρήσεις. Στη ζωή γενικά, έτσι. Το δύο ξυφών επίσης σημαίνει και βοήθεια μέσα από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σε βοηθήσουν, κυρίως γυναίκες, αφορά μάλλον ανθρώπους που μας συμβολεύουν, οι οποίες είναι γυναίκες, είναι γυναικείο χαρακτήρα, οι οποίες μας βοηθάνε, σας βοηθάνε, μας βοηθάνε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Μία τρίτη κάρτα είναι το 10 κούπα. Αφού περάσεις όλα αυτά, καταλαβαίνεις πόσο ευτυχισμένος, ευτυχισμένη είσαι και να βρεις πράγματα τα οποία θα σου δώσουν χαρά και ευτυχία. Η χαρά και η ευτυχία είναι μία κάρτα η οποία, πρόσεξε να δεις τι θα σου πω τώρα, πολύ σημαντικό, είναι αν προσθέσω αυτή την ενέργεια της κάρτας και αυτή την ενέργεια της κάρτας μου κάνει πολύ απλά αυτή την ενέργεια της κάρτας, να είναι σαν να κάνω ένα και ένα δύο, τόσο απλό, είναι ένα ιδιαίτερο ρίξιμο. Λοιπόν, αν προσθέσω, προσέξτε το θάνατο. Αν προσέξω που είναι Σκορπιός και εδώ, έτσι. Αν προσθέσω το δύο ξυφών που αφορά ζώδια, εδώ είναι Σκορπιός, εδώ είναι ζώδια του αέρα. Συν το 10 κούπα που είναι ζώδια και ενέργειες, κούπα, νερό δηλαδή. Αυτό και αυτό μου κάνει αυτό εδώ. Πρόσεξε, θάνατος και δύο ξυφών μου κάνει το 10 κούπα. Είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Μπορεί να είναι μια οικογένεια, μπορεί να είναι οικογενειακές καταστάσεις, μπορεί να είναι φίλοι. Μπορεί να είναι στιγμές, μπορεί να είναι άνθρωποι. Έχεις ανθρώπους όμως στη ζωή σου οι οποίοι μπορούν να σε γεμίσουν με χαρά. Να γεμίσουν το συναισθηματικό σου κόσμο. Αυτό είναι πεμπτουσία πραγματικά ζωής, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δες εδώ τώρα δηλαδή, εμένα δηλαδή μου κάνει μια ιδιαίτερη εντύπωση να σου πω έτσι, πώς ο θάνατος και το δύο ξυφών, δύο περίεργες κάρτες, κάνουν το 10 κούπα. Είναι η αναγέννηση μέσα από καταστροφή, είναι τα νέα ξεκινήματα, είναι το στήριγμα, είναι η συναισθηματική στήριξη, γιατί όταν έχεις συναισθηματική στήριξη, έχεις ενέργεια και μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή, από το μηδέν. Αν με ρωτήσετε εμένα σε προσωπικό επίπεδο, σε πολλαπλά επίπεδα, ναι, έχω ξεκινήσει από την αρχή πολλά πράγματα από το μηδέν. Ή επίσης πολλά πράγματα τα οποία μηδενίσανε, καταστράφηκαν και ξεκίνησα από την αρχή, από τις τάχτες μου. Δεν το έβαλα κάτω. Είχα μεγάλο πείσμα και μεγάλη επιμονή. Μπορώ να σας το πω αυτό, είναι πριν πάρα πολλά χρόνια, για όσους δεν το γνωρίζουν, αρκετοί μπορεί να το ξέρετε, που με στήριξαν κιόλας σε συνδρομητές, είχα ένα άλλο κανάλι, το Ταρό Κόσμος, αλλά χακαρίστηκε, σε αυτό φταίω κι εγώ, δεν θα σας πω τώρα λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται κιόλας, χακαρίστηκε και το έχασα εντελώς. Παρόλα αυτά όμως το ξεκίνησα από την αρχή, λέω έτσι ένα παράδειγμα, ξεκίνησα από το μηδέν, ξεκίνησα από την αρχή, πείσμωσα τόσο πολύ, που έβγαλα το Σκορπιό από μέσα, που λέει ο λόγος, την ενέργεια, ξέρετε τι ενέργεια χρειάζεται να τη θασέψεις και να μαζέψεις όλο και την απογοήτευση και τη στεναχώρια και το γιατί.
Δεν ήταν τυχαίο, τέλος πάντων, ξέρω τι συμβαίνει, αλλά δε, τώρα έχει τελειώσει, είναι τελειωμένο, προχωράμε μπροστά. Και ναι, τώρα, όσον αφορά το κανάλι μου, να το πω έτσι, είμαι σε αυτήν την κατάσταση, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη κάρτα που έχει να κάνει δυνατές ενέργειες εδώ με το διάβολο. Λοιπόν, είπαμε, το ρίξιμο, για να μην μπερδευόμαστε, αφορά μόνο κάρτες δύναμης, έτσι. Εδώ είναι ο εγώκερος. Εδώ πίσω κρύβεται ένας Κρόνος. Ο εγώκερος, λοιπόν, έχει να σου μάθει πολλά μαθήματα. Ένα από τα πράγματα, ναι, γιατί και, και αυτή η κάρτα, τι σου λέει εδώ, το να το πω λίγο καλύτερα. Όλες οι κάρτες έχουν μια κύρια αποτύπωση, που εδώ είναι αρνητική, έχουν όμως και μια θετική αποτύπωση κρυφή, η οποία έχουν ένα μυστικό εσωτερικό μήνυμα. Τα ταρό έχουν πολλαπλά επίπεδα, στο πούμε, επεξήγησης. Υπάρχει ένα πρώτο επίπεδο που λες, α, ωραία, εντάξει, ναι, είναι αυτό. Ένα δεύτερο επίπεδο, πας λίγο πιο βαθιά, και ένα τρίτο επίπεδο που ψάχνεις το μεγαλύτερο νόημα και κλειδί το οποίο σε αφορά. Το κλειδί εδώ είναι η αναγέννηση, ξεκίνα ξανά, το κλειδί εδώ είναι πάρε αποφάσεις, το κλειδί εδώ είναι ευτυχία, να βρεις την ευτυχία γενικά στη ζωή σου, και το κλειδί εδώ, ξέρεις ποιο είναι, α, εδώ σημαίνει ζήσε γιατί έρχομαι, γενικά, εντάξει, ζήσε σου λέει, κάνε αυτά που θέλεις γιατί, και εδώ ο διάβολος έχει να σου πει το εξής, ποιο είναι το θετικό του, θα σου πω, φιλοδοξία, αγαπημένη, αγαπημένη μου, και η φιλοδοξία τη βρίσκουμε παντού. Φιλοδοξία να κάνω σχέση, ναι. Είναι μια φιλοδοξία. Επιθυμία θα μου πεις, αλλά είναι και φιλόδοξο. Φιλοδοξία να κάνω καριέρα, να πετύχω επαγγελματικά. Πρέπει να γίνεις σαν το διαβολάκι που λένε εδώ, σαν διάβολος. Και τι σημαίνει διάβολος? Σημαίνει ενέργεια. Σημαίνει ότι δεν κοροϊδεύω τους άλλους. Είπαμε στο θετικό, έτσι. Δεν πατάω επιπτωμάτων. Σημαίνει, ναι, μου αρέσει το χρήμα. Παλεύω για το χρήμα. Μου αρέσει η αναγνώριση, και αν ακόμα επίσης, κοιτάξτε να δείτε, τι συμβαίνει. Στον εσωτερικό κόσμο, το πω έτσι, και σε διάφοροι φιλόσοφοι που λένε, είναι μην τρελαίνεσαι και πηγαίνεις για την φήμη σου. Μην πηγαίνεις για να πηγαίνεις μόνο και μόνο για να γίνεις γνωστός ή γνωστή σε κάτι, όπως συμβαίνει στη σημερινή εποχή, όπου πολλοί πλέον έχουν γίνει celebrities, influencers κτλ. Και με γεια τους, με χαρά τους και όλα μια χαρά. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτό που σου λέει όμως είναι ότι σε ένα επίπεδο, ίσως εσύ που έχουμε επιλέξει, χρειάζεται να γίνει. Να έχεις φιλοδοξία. Να έχεις ψυχική αντοχή όπως έχει ο εγώκερος. Γιατί είναι, είπαμε, αυτή είναι κάρτα καθαρά εγώκερος εδώ. Και δες που έχεις τον εγώκερό σου. Αν έχεις ζώδιο, αν έχεις οροσκόπο, αν έχεις σελήνη στον εγώκερο, ή επίσης αν ο εγώκερός σου είναι σε μια πολύ δυνατή θέση στον αστρολογικό σου χάρτη σε κάποιο οίκο. Ο διάβολος είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, αυτός είναι διαβολάκι, είναι διάβολος. Ναι, αυτό. Σημαίνει γνώσεις, σημαίνει και απόκριφες γνώσεις, έτσι. Στη δική μου περίπτωση συμβαίνει σε ένα επίπεδο, γνωρίζω πράγματα, απλά δεν τα βγάζω προς τα έξω. Για τον α, β λόγο, διότι δεν χρειάζεται να βγουν και όλα προς τα έξω. Λοιπόν. Επίσης ο διάβολος σημαίνει πρόσεξε την υγεία σου, πρόσεξε τη διατροφή σου. Άρα σαν θετική κάρτα είναι ένα ωραίο μήνυμα που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να προσέξεις κάποια πράγματα. Και το άλλο το οποίο λέει επίσης είναι πρόσεξε τις παγίδες των ανθρώπων που θα σου βάλουν, διότι έχεις μεγάλη δύναμη και μεγάλη αντοχή να τις ξεπεράσεις. Πολύ δυνατό ρίξιμο, πολύ δυνατή ενέργεια. Εδώ το αποτέλεσμα είναι η επιτυχία. Δηλαδή εδώ είναι, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, εμείς τι έχουμε περάσει. Εδώ είναι μια δεύτερη κάρτα, δηλαδή το καθρέφτισμά μας στη ζωή. Εδώ είναι η σύνθεσή τους και εδώ είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα. Ο διάβολος σημαίνει επιτυχία και μέσα από εμπόδια. Έτσι δηλαδή θα σου φύγει η μαγιά που λένε, αλλά θα τα καταφέρεις. Το νόημα λοιπόν της ζωής για εμάς είναι θα πετύχω, θα πετύχεις, αλλά θα φτύσεις αίμα. Sorry που το λέω έτσι. Ναι, έφτιαξα ένα κανάλι, έφτιαξα ένα site, έφτυσα αίμα όμως. Ναι, δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Θα πετύχεις επαγγελματικά. Ναι, θα πετύχεις. Αλλά θα φτύσεις αίμα. Θα έχεις πολλά εμπόδια. Από ανθρώπους. Βέβαια, έτσι είναι. Γιατί δεν ζούμε σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο και έχουμε πολλά εμπόδια να αντιμετωπίσουμε. Κακές ενέργειες, ζήλια, φθόνο, γλωσσοφαγιά και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά σου δείχνει εδώ επίσης, γι' αυτό σας λέω σε ένα επίπεδο, θα ακουστεί πολύ περίεργο, θα σας το πω, και προστασία, αντίστοιχη προστασία, από μαύρες εντελώς ενέργειες. Έχεις προστασία. Έχουμε προστασία. Μπορεί να οφείλεται και ο αστρολογικός σου χάρτη μπορεί να το δείξει. Πρέπει να εξετάσεις όμως κάποια... Έχει μια πολυπλοκότητα, μια σύνθεση. Έβδομο οίκο, έκτο, έβδομο οίκο, δες τον 8ο οίκο και 12ο οίκο. 6, 7, 8, 12 δηλαδή οίκη. Που θα δεις εκεί τι παίζει, τι συμβαίνει. Για να δεις αν έχεις προστασία από αρνητικές ενέργειες, μαύρες ενέργειες. Έτσι δυναμώνουμε. Έτσι γινόμαστε δυνατοί. Έτσι προχωράμε. Άρα η φωτιά σημαίνει θα αποκτήσεις μεγάλη δύναμη, θα πάρεις τη φωτιά την ενέργεια, αλλά έχεις γερές βάσεις, αλλά να ξέρεις στη ζωή συμβαίνουν αυτά, αυτά και αυτά. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το απαντήσεις εσύ. Ωραίο. Δυνατό, έτσι. Πολύ δυνατό. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά, θα έλεγα. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Αχ, περιμένετε ένα λεπτό. Μια γουλιά καφέ, ρε παιδιά. Πάντα κάνω λοιπόν, έχω το καφεδάκι μου εδώ. Ώστε να περνάμε και ωραία, να έχεις και εσύ το καφεδάκι σου. Πάμε δεύτερη επιλογή. Πού είναι το δέντρο. Τώρα αν θέλεις, μπορείς να επιλέξεις όχι μόνο μία επιλογή, μπορείς να επιλέξεις και δεύτερο μάτι, έτσι. Ή ό,τι σου κάνει κλικ εσένα. Είπαμε, επιλέγουμε ή αν θέλεις βάση ζωδίου, αν θέλεις βάση οροσκόπου, σελήνης αν θέλεις, στοιχείων. Βασικά αυτό που έχεις ανάγκη, τι πιστεύεις ότι έχεις ανάγκη να γεμίσει η ψυχή σου, έτσι. Βλέποντας τις εικόνες, τι είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να γεμίσω αυτό λίγο, θέλω... Ενέργεια, ξέρω εγώ. Θέλω λίγο αυτό. Θέλω λίγο νερό, ξέρω. Θέλω λίγο... Ωραία. Για πάμε. Πρώτη, λοιπόν, επιλογή μας. Εδώ. Είπαμε ένα ιδιαίτερο ρίξουμε. Δεύτερη επιλογή. Η τρίτη. Και η τέταρτη. Για να το βάλουμε. Ανάποδα έπεσε η εστία. Λοιπόν, έχεις περάσει κι εσύ, είδες πως γίνεται. Πολλές δυσκολίες. Εστία σημαίνει και το χτίσιμο, είναι και κάρτα γης δηλαδή. Έχει τον αριθμό 50. Απογοητεύσεις, ανασφάλειες, δυσκολίες, προσπάθειες που πέσαν στο βρόντο και προσπάθησες τη ζωή σου. Και προσπάθησες και δυσκολεύτηκες πολύ, αγαπημένα μου, αγαπημένα μου, έτσι. Για να δούμε όμως εδώ η πρώτη κάρτα. Έχει βγει ένας βασιλιάς μπαστούνι. Είναι πολύ καλή κάρτα. Πάλι εδώ βγαίνει ο αριθμός 5. 50 εδώ, αριθμός 5. Ζώδια φωτιάς. Ενέργεια. Άρα εδώ, αυτό το οποίο σου λέει, σαν συνέχεια αυτού του μηνύματος, είναι ότι πρέπει να βγει η δύναμη του αρχηγού από μέσα. Πρέπει να βγει η δύναμη του να προχωρήσεις. Πρέπει να βγει η δύναμη, η ενέργεια του να κάνω πράγματα στη ζωή, να προχωρήσω, έτσι. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος συντονισμός. Η δεύτερη κάρτα είναι ένας ακόλουθος πεντάκλινο. Πολύ ωραία, που σημαίνει ιδέες, ευκαιρίες. Εδώ σημαίνει κουράγιο. Σημαίνει επίσης ότι έχω φιλοδοξία να πετύχω πράγματα. Εδώ είναι και οι επαγγελματικές ευκαιρίες κιόλας. Εδώ είναι και η προσφορά. Κυρίως είναι επαγγελματική προσφορά. Δηλαδή,
μια συνεργασία, μια επιτυχία με αρκετά χρήματα. Εδώ σημαίνει ένα άνοιγμα επαγγελματικό, εδώ σημαίνει ένας νέος δρόμος επαγγελματικός, εδώ σημαίνει μια νέα σχολεία, ένα νέο επαγγελματικό τόλμημα. Δύο πολύ δυνατές κάρτες που σου λέει ότι κοίταξε να δεις αγαπημένη, αγαπημένη μου, ναι, έχεις περάσει από απογοητεύσεις και εσύ στη ζωή, πρέπει όμως στη ζωή να το πάρεις πάνω σου, έτσι, να πας παλικάρι που λένε, με δύναμη. Να βγει το αρχηγικό από μέσα. Για να δω μια σύνθεση ενεργειών. Ωραία. Άκου το, είπαμε, αυτές είναι οι κάρτες δύναμης, ό,τι και αν έχει βγει. Μία και δύο. Αν προσθέσω αυτή την ενέργεια και αυτή την ενέργεια μου κάνει αυτή την ενέργεια. Εδώ έχουμε ένα άλλο διάρρη. Εδώ κυρίως είναι αστρολογικά. Εδώ κυρίως αστρολογικά είναι ο εγώ καιρος και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια της γης. Εδώ αστρολογικά είναι ο ζυγός που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Συμβολικά πάντα μιλώντας, ο ζυγός μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις. Το ζώδιο του ζυγού μιλάει για τη δικαιοσύνη, το ζώδιο του ζυγού επίσης μιλάει για ομιλία και χρησιμοποιώ εκείνες τις λέξεις και εκφράσεις οι οποίες βγάζουν την αλήθεια των άλλων άνθρωπων. Του τι συμβαίνει. Εδώ σημαίνει αποφασιστικότητα. Κυρίως αποφασιστικότητα και κυρίως να ξεχωρίσω την αλήθεια, την ψέμα στη ζωή. Το κατάλαβες. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Και πόσο σημασία δίνω. Εσύ με δίνεις πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, εσύ της γης δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις. Δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στο ο άλλος να νιώθει καλά. Στο να φτιάξει ένα τέτοιο πεδίο ενεργειακό, ώστε ο άλλος να νιώθει μια ασφάλεια. Και να τον βοηθήσεις να πάρει αποφάσεις, αλλά αντίστοιχα όμως περιμένεις και εσύ από τη ζωή να σε βοηθήσουν οι άλλοι να πάρεις αποφάσεις, το οποίο το έχεις. Άρα στη ζωή σου λοιπόν το κλειδί εδώ είναι, παίρνω αποφάσεις, βλέπω ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι αληθινό, διότι με βοηθάνε και άλλοι άνθρωποι. Ένα πιθανό αποτέλεσμα, να το πάλι εδώ, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, και στην προηγούμενη επιλογή βγήκε ο διάβολος. Φίλες και φίλοι, εδώ ο διάβολος σημαίνει επίσης ότι να μην έχεις τέτοιες πεποιθήσεις οι οποίες να σε περιορίζουν. Ο εγώκερος ως ζώδιο είναι φιλόδοξο. Και τι εννοούμε φιλόδοξο? Δεν εννοούμε μόνο επαγγελματικά, δεν εννοούμε μόνο φιλοδοξία στο χρήμα. Δεν εννοούμε μόνο φιλοδοξία επίσης να ανέβω την κορυφή, διότι είναι η κατσίκα η οποία ανεβαίνει στην κορυφή του βουνού. Συμβολισμός πάλι εδώ, έτσι. Ο συμβολισμός τι σημαίνει? Ανεβαίνω πνευματικά, ανεβαίνω ενεργειακά, ανεβαίνω σε επίπεδο μελέτης, δηλαδή μελετάω, καταλαβαίνω πράγματα. Ανεβαίνω σε επίπεδο στο να αντιλαμβάνομαι τις ενέργειες των ανθρώπων. Ανεβαίνω σε επίπεδο στο να καταλαβαίνω τα εμπόδια που θέλουν να μου βάλουν οι άνθρωποι πριν ακόμα μου τα βάλουν. Το πιάνεις, το έχεις, είναι κάτι σαν διέστηση δηλαδή. Ο εγώκερος είναι πολύ διαστητικό ζώδιο, δεν θα το εξωτερικεύσει, θα το κρατήσει για τον εαυτό του, πολύ σπάνια θα το πει. Ο εγώκερος σημαίνει επίσης η ενοποίηση με το θεϊκό στοιχείο, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Η αποστολή του εγώκερου να ανέβει σε νέα πνευματικά επίπεδα, να ανέβει πάρα πολύ με τις αντοχές που έχει, και σωματικές και ψυχικές και νοητικές, έτσι. Να φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα που να καταφέρει να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια της ζωής, τα οποία είναι δύσκολα. Η μόνη παγίδα εδώ είναι να μην παγιδευτεί σε σχέσεις οι οποίες δεν έχουν νόημα, σε συνεργασίες οι οποίες δεν έχουν νόημα, άρα είναι μια προειδοποίηση εδώ δηλαδή. Επίσης σημαίνει καταπίεση, προσοχή στην καταπίεση των συναισθημάτων, των σκέψεων, διότι οδηγεί σε αρρώστια, να το πω έτσι, πολύ απλά. Άρα, εδώ επίσης κρύβεται ο αριθμός 15 και ο 15 έχει στην αριθμολογία, είναι ο αριθμός των χεριών. Ο αριθμός των χεριών 15, αν στην αριθμολογία σου βγαίνει και ο αριθμός πεπρωμένου 15, πήγαινε στο site μου, αν θέλεις, το αριθμολογικό σημείο που γράφει την επιλογή για βρες τον αριθμό του πεπρωμένου σου.
Βάλε την ημερομηνία γέννησης και δες σε ποιον αριθμό ανήκεις. Γιατί εδώ είναι το 15 και το 15 είναι ένας μαγικός αριθμός. Το 15 είναι θεραπεύω με τα χέρια. Το 15 σημαίνει δημιουργώ μαγικά πράγματα με τα χέρια. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω πολλές δυνατότητες, αρκεί να τις χρησιμοποιήσω με θετικό τρόπο. Εκείνο που την πατάνε όλοι. Και ο διάβολος έχει την εξής παγίδα, θα σας την πω. Στην αρχή όλα πάνε πρίμα. Έχεις τόσο πολύ ενέργεια και αν ακόμα κοροϊδέψεις ανθρώπους, βάζεις εμπόδια, χτίζεις ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο τους παγιδεύεις, τους κοροϊδεύεις, πατάς επιπτωμάτων, κάνεις, θα τους χρησιμοποιείς. Είσαι πολύ χειριστικός, χειριστική. Στην αρχή δουλεύει άψογα. Στο λέω στην αρχή, για ένα αρκετά χρονικό, συνήθως για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δουλεύει άψογα. Είναι το 1 απέναντι στο 5. Εγώ απέναντι στο 5. Το 5 μπορεί να σημαίνει 5 εβδομάδες, μπορεί να σημαίνει και 5 μήνες. Και λες ρε παιδί μου, επί 5 μήνες λειτουργεί μια χαρά, γιατί να το χαλάσω. Και ξαφνικά, επειδή ισχύει ο νόμος του κάρμα, διότι υπάρχουν και νόμοι φυσικοί και πνευματικοί, καρμικοί νόμοι, αρχίζει και αυτό μπορεί να γίνει ένας διακόπτης, ένα κλικ, επειδή είπαμε είναι ο Κρόνος εδώ και θα σου το εξηγήσω, γίνεται ένα κλικ και ξαφνικά εκεί που ήσουν στην άνοδο, αρχίζει μεγάλος κατήφορος. Ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του, συμβολισμός. Όμως προστατεύει και τα παιδιά του. Ο Κρόνος συμβολικά πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο, από τους πιο αυστηρούς, τους πιο σκληρούς δάσκαλους, σου δίνει χρόνο για να καταλάβεις τις πράξεις σου και ως δάσκαλος σκληρός, τους μαθητές του θα τους πιέσει στα άκρα. Αν καταφέρεις όμως και περάσεις τα μαθήματά του, τα δώρα που θα σου αποφέρει είναι τεράστια. Αρκεί να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο αν θέλεις. Είναι η επιλογή του δρόμου μεταξύ της αρετής και της κακίας. Να σου το πω πολύ απλά. Λοιπόν, και ο Κρόνος λοιπόν, ο συμβολισμός που τρώει τα παιδιά του, είναι αυτοί που απέτυχαν στο μάθημά τους. Ακούγεται περίεργο, αλλά αυτός είναι ο συμβολισμός. Και θα μου πεις τόσο αυστηρή, ναι, διότι ας σου πω ένα παράδειγμα, πώς η λιονταρίνα θα σκοτώσει ή θα εγκαταλείψει το λιονταράκι το οποίο έχει γεννηθεί ελαττωματικό, να το πω έτσι, με προβλήματα και δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Είναι ο νόμος της φύσης, έτσι. Λοιπόν, έτσι και εδώ θα σου φέρει λοιπόν αυτές τις δοκιμασίες για να τις ξεπεράσεις και να γίνεις δυνατός δυνατή. Η φύση, είπαμε, η ζωή, η φύση, οι άνθρωποι, η κοινωνία είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη. Τα μαθήματα που παίρνουμε εδώ στη ζωή είναι πολύ σκληρά για όλους μας. Και πρέπει να έχεις πολλές αντοχές. Εδώ επίσης σημαίνει ανακαλύπτω και το σκοτεινό εαυτό μου. Εδώ σημαίνει επίσης αποκαλύπτω, ανακαλύπτω και ναι, τις σκοτεινές πτυχές του εαυτού μου να τις φέρω στην επιφάνεια προκειμένου να θεραπευτούν. Να κάνω κάτι. Άρα λοιπόν, να σου το πω λίγο ανάποδα. Δυσκολίες, προβλήματα, αντοχή, για να πάρω αποφάσεις να τις ξεκαθαρίσω, για να μου κάνουν, για να έχω προσφορά, προτάσεις στη ζωή μου σε όλα τα επίπεδα και να το πάρω πάνω μου δυνατά. Επίσης μια μεγάλη προσοχή εδώ, διότι αυτός εδώ μπορεί να γίνει και μάγος. Ο βασιλιάς Μπαστούνι έχει, γι' αυτό σας είπα, τα ταρό έχουν πολυεπίπεδες ερμηνείες. Η Σάβρα, το βλέπεις, η Σάβρα, η Σαλαμάνδρα που λέμε, είναι το βασίλειο των Σαλαμανδρών, να σου το πω έτσι. Στην εσωτερική αστρολογία είναι η μαύρη μαγεία. Και αυτά τα δύο, να στα ξεχωρίσω λοιπόν, σημαίνει ότι χρειάζεται να είσαι στο φως. Αυτό κράτα. Να είσαι στο θετικό, να είσαι στο φως και τότε θα δεις πώς θα ξεπεράσεις. Θα σου έρθουν δυσκολίες, αλλά με αντοχή, με ενέργεια, με χτίσιμο, με προστασία θα τις ξεπεράσεις. Νομίζω το μήνυμα ελήφθη ξεκάθαρο. Τα μάτια, είδες, ναι, γιατί βγαίνει η ψυχή. Αυτό ήθελα να πω, ότι εμείς ως άνθρωποι, φίλες και φίλοι, βγαίνουν πράγματα στη ζωή μας, τα οποία να έχουμε και ένα σκοτεινό εαυτό. Κακά τα ψέματα.
έχουμε έναν εγωισμό, γιατί ο διάβολος γενικά σημαίνει και εγωισμός, σημαίνει εγωκεντρισμός. Και γινόμαστε πάρα πολύ ισχυρογνώμονες, πάρα πολύ εγωιστές και κοιτάμε μόνο την πάρτη μας, με αποτέλεσμα αυτό σε οποιοδήποτε θέμα σχέσεων δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό είναι και θέμα λογικής, έτσι. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να το καταλάβει, να το αντιληφθεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον ουρανό. Περίμενε, όχι. Ο ουρανός είναι αυτός εδώ. Ω, δυνατές κάρτες. Πω, τι δυνατό. Δύναμη, ε. Για κάτσε να δω κάτι. Έλα, ρε. Ναι, αυτές είναι πιο... Είναι βαριές κάρτες αυτές. Γι' αυτό έχουν τέτοιο θόρυβο. Περίμενε. Για να δω. Εντάξει. Να μια ενέργεια ήχου. Και δεν είναι τυχαίο που τις χτύπησε αυτές τις κάρτες. Με θόρυβο, ε. Έρχεστε εσείς με θόρυβο εδώ. Με δύναμη. Φωνάζετε, λέτε. Α, ερχόμαστε. Μάτι ουρανός, λοιπόν. Μάτι ουρανός. Είπαμε πως έχουμε επιλέξει, πως επιλέγουμε ή βάση ζωδίου ή οροσκόπου ή σελήνης αν θέλεις ή τι σε τράβηξε. Σκοπός είναι όμως να μάθουμε στο θετικό, να βγουν οι κάρτες να έχουν το θετικό μήνυμα, έτσι. Τι χρειάζεται να γεμίσεις εσύ ως ενέργεια. Ωραία και ωραία. Ιδιαίτερες κάρτες, πολύ όμορφες κάρτες. Και ξεκινάμε εδώ. Μία, δύο, τρεις και εδώ τέσσερις. Έλα εδώ τώρα. Μισό λεπτό και μία από εδώ. Βγήκε ανάποδα ο εξαγνισμός. Λοιπόν, αριθμός 27. Βγαίνουν, αν έχετε παρατηρήσει, βγαίνουν δύσκολες κάρτες. Βγαίνουν έντονες κάρτες. Διότι η αλήθεια της ζωής μας είναι δύσκολη για όλους. Περνάμε δύσκολα, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, όλα αυτά που έχουν συμβεί, όλα αυτά τα βιώματα που έχουμε περάσει, έχουμε ξαφνικά μπει σε μια εποχή διαφορετική. Μιλάω και για αυτούς που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και έχουν βιώσει κάποια πράγματα στη ζωή τους και έχουν και λίγο μια σύγκριση να κάνουν. Κατανοώ απόλυτα αυτό που λένε πολλές φορές, μα παλιότερα ήταν έτσι. Όντως ήταν μια. Γιατί και εγώ δεν είμαι 20 χρονών έτσι. Έχω και εγώ μεγαλώσει. Ναι, είμαι 250 ετών. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και έχουμε περάσει από διάφορες καταστάσεις και θέλοντας και μη ανθρώπινο είναι, κάνουμε μια σύγκριση και λέμε, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν έτσι τα πράγματα. Όντως. Εδώ λοιπόν ο εξαγνισμός σημαίνει ότι έχω εμπόδια να ξεπεράσω. Καλό είναι να καθαρίζεις το σπίτι σου, το χώρο σου και την άβρα σου. Ακούγεται περίεργο αυτό. Μπορείς να το κάνεις με απλό αγιασμό, αν θέλεις κιόλας. Ναι, γίνεται και ο αγιασμός, γιατί ο αγιασμός, τι θα σου πω τώρα. Ο αγιασμός δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα και κάναν εξαγνισμούς με λιβάνι κτλ. Λοιπόν, αριθμός 27. Ο αριθμός 27 είναι 2-7, μας κάνει το 9, κλείσιμο πραγμάτων, κλείσιμο κύκλων. Και για να δούμε εδώ, έχουμε έναν υπότι... Α, ωραίο, λες εδώ τώρα μια ωραία αποτύπωση. Έναν υπότι κούπα. Κοίτα, εδώ είναι ο υπότης, κοίτα εδώ πώς είναι μπερδεμένος, ο υπότης κούπα. Είναι ανακατεμένος σε ένα πίδακα νερού, ο οποίος και εδώ είναι σαν ένα τέρας να υπάρχει, το τέρας του Λοχνές δηλαδή, αλλά τον εκτοξεύει, ξέρω. Είναι μια πολύ όμορφη καλλιτεχνική απεικόνηση. Αυτές οι κάρτες επηρεάζονται πάρα πολύ από τον Van Gogh. Να το ξέρετε. Υπότης κούπα λοιπόν, και ο υπότης κούπα έχει αποστολή στη ζωή. Έχει αποστολή στη ζωή. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ καλό. Έχει βγει ο μάγος. Όχι, δεν έχουν. Sorry, έκανα ένα λάθος. Αυτές οι κάρτες δεν έχουν αποτύπωση του Van Gogh. Για να δω. Όχι, έχουν. Ή δεν έχουν. Έχουν αποτύπωση του Van Gogh. Εντάξει, σωστά. Εδώ είναι ο μάγος. Εμένα μου θυμίζει λίγο Hitchcock αυτό εδώ. Αν τον ξέρετε το Hitchcock, έτσι, που έπαιζε πολύ με τις σκιές. Και δεν είναι τυχαία ίσως εδώ και η επιλογή. Αλλά αν παρατηρήσετε, κάτι κάνει εδώ πέρα. Εδώ έχει, τι έχει εδώ. Εδώ έχει έναν άνθρωπο. Τι έχει εδώ. Είναι η μοίρα του. Τι κάνει. Ο μάγος λοιπόν έχει δύο ιδιότητες.
Θα σου πω τώρα. Η αποστολή σου είναι να βρεις το μάγο μέσα σου. Το θετικό που έχει αυτό το μάτι που είναι ο ουρανός, και ο ουρανός εδώ συνδέεται με τον Ερμή, που σημαίνει επικοινωνία, λόγος, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο εξής. Ο μάγος μπορεί να γίνει ένας θετικός μάγος, να λες πράγματα, και όταν λες πράγματα μπορείς να τα πετύχεις με το λόγο σου, μπορείς να πετύχεις όμως και με αρνητικό λόγο. Το πιάνεις, τι εννοώ? Μπορείς δηλαδή να μανιπιουλάρεις, να χειριστείς ανθρώπους, να τους κοροϊδέψεις. Είναι σαν κάτι αυτά διαφημίσεις που διαβάζω κι εγώ, ότι ο τάδε από την Νιγηρία μάγος έρχεται και λύνει τα πάντα. Επανασύνδεση, επαναφορά προσώπων, το ένα, το άλλο, σου παίρνει, ξέρω εγώ, του κόσμου τα λεφτά και δεν ξέρεις και με τι μπλέκεις. Δεν ξέρεις τι κάνει. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Γενικά, εδώ στη ζωή όμως, σου λέει ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γενικά με τους ανθρώπους. Και επίσης η δύναμή σου εδώ είναι ο μάγος, πράγμα που σημαίνει ότι στη ζωή σου μπορείς να πετύχεις πράγματα που θέλεις. Μπορείς να υλοποιήσεις τα όνειρά σου. Προσοχή στις παγίδες, γιατί η ζωή έχει και παγίδες. Πώς να το κάνουμε, έτσι είναι. Ερμής, πρόσεξε πώς επικοινωνείς και τι επικοινωνείς στους ανθρώπους. Διότι μέσω της επικοινωνίας έχεις πολύ μεγάλο χάρισμα λόγου, αρκεί να μην μπει πολύ σε φλιαρία, να σου το πω έτσι, και χαθεί το νόημα των λέξεων και των προτάσεων, και μπορείς να πετύχεις. Και εδώ έχεις έναν φοβερό συνδυασμό. Συνέστημα και λόγος. Εδώ βγαίνει η δύναμη, φίλες και φίλοι. Να ο Van Gogh εδώ που λέγαμε. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη εικόνα με επιρροές Van Gogh. Η δύναμη. Πρόσεξε να δεις. Αυτή η κάρτα, σύν αυτή την κάρτα, αυτή η ενέργεια της κάρτας, σύν αυτή την ενέργεια της κάρτας, μας κάνει τη δύναμη. Και η δύναμη είναι ακριβώς, στη ζωή χρειάζεσαι δύναμη για να προχωρήσεις. Όμως η δύναμη δεν έχει να κάνει με τη βία. Αυτό είναι που δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Και βλέπουμε βία και βία και βία. Ξέρετε γιατί βλέπουμε βία? Σας πω μια μικρή ενεργειακή επεξήγηση. Διότι οι άνθρωποι θέλουν τόσο πολύ να δειχτούν, να φανούν, να ακουστούν, να τους δουν οι άλλοι και να τους αποδεχτούν, που το κάνουν μέσα από τη βία. Γιατί το θεωρούν μαγιά, το θεωρούν ότι είναι δυνατοί, γιατί ο άλλος θα τους πει πώς σε φοβάμαι τώρα, είσαι δυνατός, είσαι... Όμως, δεν είναι αυτή η δύναμη πραγματική, είναι ψεύτικη, είναι επίπλαστη, και να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχει, πώς, δεν ξέρω, διαβάζατε Lucky Luke, αν είχατε διαβάσει Lucky Luke και τέτοια, που ήταν πιο γρήγορος από τη σκιά του, εν πάση περιπτώσει ισχύει ο νόμος του Far West που λέει ότι πάντα θα βρεθεί ένας πιο γρήγορος που να τραβάει πιστόλια από σένα. Μην έχεις αυταπάτες. Ναι, είσαι πολύ γρήγορος, τραβάς, ας πούμε, πιστόλι γρήγορα, αλλά το εννοώ συμβολικά, έτσι, το εννοώ αλληγορικά, αλλά πάντα θα βρεθεί ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος θα είναι... Να λες, εγώ είμαι δυνατός. Ναι, ή δυνατή, ναι. Υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος πιο δυνατός, πιο δυνατή από σένα. Με άλλα χαρακτηριστικά, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να είναι. Ναι, θα βρεθεί ένας άλλος άνθρωπος πολύ πιο σκληρός από σένα. Θα βρεθεί ένας άλλος άνθρωπος με πολύ μεγαλύτερη αντοχή ψυχική ή σκληράδα από σένα. Εδώ η έννοια της δύναμης δεν είναι αυτή που νομίζεις. Η έννοια της δύναμης εδώ, γιατί είναι και ένας λέων εδώ που έχει βγει, είναι ότι αποκτώ τη δύναμή μου μέσα από έναν καθαρό τρόπο. Αποφάσεις, δύναμη στη ζωή, χρειάζεσαι και δύναμη στη ζωή να στηριχθείς στα πόδια σου, να προχωρήσεις. Είναι πραγματικά όπως είναι το λιοντάρι στη ζούγκλα. Έτσι πρέπει να έχεις, προχωράει και έχει κύρος, πώς να σου το πω, έχει δύναμη. Και η τελευταία μας κάρτα, νάτι και εδώ μία πολύ εντελώς Van Gogh αποτύπωση, καλλιτεχνική, είναι το 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι λοιπόν έχει να κάνει με το εξής, πώς δένουν όλα. Είπαμε, αυτή είναι αυτή την κάρτα, μας κάνει αυτή, και εδώ είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα. Είπαμε, έχουμε την θετική αποτύπωση των καρτών για να πάρουμε δύναμη, έτσι, για να έχουμε δύναμη. Δεν είναι για να πέσουμε κάτω. Άρα εδώ τις κάρτες τις μεταφράζω όσο μπορώ και εγώ με το θετικό τους πρόσημο.
στο θετικό τους επίπεδο. Τι σου λέει το 7 μπαστούνι? Πρώτα απ' όλα το 7 σημαίνει προστασία. Έχει περίεργες έννοιες, έτσι, γιατί το 7 έχει, ναι, στα ταρό το 7 είναι περίεργο, είναι από τις περίεργες κάρτες. Όμως το 7 σημαίνει προστασία, σημαίνει ένα κληρονομικό χάρισμα έχεις αποκτήσει από προηγούμενες γενιές, ίσως και 7 γενιές πίσω ανθρώπων, γιαγιά, προπαπούς, δεν ξέρουμε τώρα τι, κάτι σκληρονόμης. Μπορεί να είναι, τι να σου, μπορεί να είναι ένα καλλιτεχνικό ταλέντο, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια διέστηση, μπορεί να είναι, τι να σου πω, μεταφυσικό, μπορεί να είναι προφητικό, μπορεί να είναι καλλιτεχνικό, μπορεί να είναι μουσικό, μπορεί να είναι κάποιος, μπορεί να λέει, ρε παιδί μου, εγώ στα 7 μου έπαιζα πιάνο, τι να σου πω, σχεδόν επαγγελματικά. Ή κληρονόμησα το μαθηματικό μυαλό του προ-προ-παππού μου ή του παππού μου ή του μπαμπά μου, δεν ξέρω τι, και λύνω άνετα μαθηματικές ασκήσεις την ώρα που οι άλλοι δυσκολεύονται. Είναι ταλέντα αυτά, έτσι, είναι πολύ σωστά και κληρονομικά. Πείτε μου κι εσείς, ας σου πω κάτι, μπείτε στο YouTube, ψάξτε για ταλέντα, υπάρχουν παιδάκια τα οποία είναι 3, 4, 5, 6, 7 χρονών, 9 χρονών και παίζουν βιολί, παίζουν πιάνο, άπτεστα, πώς το λένε, τέλεια. Είναι δυνατόν τώρα ένα παιδάκι, για να μάθεις βιολί θες πόσα χρόνια. Για να μάθεις πιάνο, να παίζεις, θέλεις πόσα χρόνια. Και υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία παίζουν, ξέρω, από την ηλικία των 8-9 ετών. Ή γράφουν τις δικές τους, λέει, πώς το λένε, ενορχιστρώσεις και τις δικές τους σονέτα ή δεν ξέρω τι άλλο. Πώς εξηγείται αυτό επιστημονικά? Μεταφυσικά μπορεί να εξηγηθεί. Λοιπόν, εδώ όμως το 7 μπαστούνι, για να το έρθουμε εδώ τώρα σε αυτόν τον κόσμο, έχει να σου πει ότι η ζωή θα σε φέρει, αγαπημένα, αγαπημένη μου, με περίεργες καταστάσεις και ανθρώπους οι οποίοι θα σε αμφισβητήσουν. Δεν θα σε αφήσουν. Έτσι είναι. Και ο λόγος είναι ότι έτσι, να το πάω λίγο ανάποδα, έτσι θα βρεις τη δύναμή σου. Δεν τη βρεις τη δύναμή σου με το να είσαι κλεισμένο στο σπίτι. Έχει αυτό, εντάξει, άμα είσαι εντελώς μόνος, έχει και αυτό μια έννοια δύναμης, έτσι. Αισθάνεσαι δύναμη ή αισθάνεσαι αδυναμία? Όταν είσαι μόνος στο σπίτι, αισθάνεσαι. Αν αισθάνεσαι δύναμη, είσαι στο σωστό πάτημα, να το πω έτσι. Αν αισθάνεσαι αδυναμία, είναι περίεργα, εντάξει. Και το επόμενο λοιπόν που έχω να σου πω εδώ είναι το 7 μπαστούνι, να περιμένεις ότι στη ζωή θα σου έρθουν δυσκολίες. Είναι στο πρόγραμμα. Μόνο έτσι θα ξεπεράσει τα πράγματα. Αυτή είναι η αποστολή σου. Η αποστολή σου λοιπόν είναι να βρεις τον εαυτό σου, να βρεις το συναισθημά σου, να καταλάβεις ότι στη ζωή σου μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα, να ανακαλύψεις τη δύναμή σου, αλλά να συνεχίσεις να προχωράς παρόλες τις δυσκολίες. Να το μήνυμα. Που ίσως περίμενες. Ίσως και να το πω, ας το πω, και πολλά χρόνια για να τα ακούσεις από μένα. Σαν μια επιβεβαίωση δηλαδή, έτσι. Το πήρες το μήνυμα. Εντάξει, το κλειδί σου λοιπόν. Αν παρατηρήσετε, οι επιλογές μέχρι στιγμής, γενικά στις κάρτες, έχουν δυσκολία, έτσι. Είπαμε όμως, είναι η θετική τους αποτύπωση. Είναι στο θετικό, γιατί και οι αρνητικές κάρτες έχουν κάτι να μας πούνε θετικό. Ένα τέλος, μια ολοκλήρωση, ένα άνοιγμα. Μια δύσκολη περίοδος που περάσαμε είναι ανθρώπινο όμως. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Λέει κάποια στιγμή, και σένα σου πέσε το 7 κούπα, αγαπημένη μου, εδώ που είναι το του νερού. Θα το αφήσω λίγο σαν στην άκρη για να το εξετάσουμε. Δεν είναι τυχαίο και αυτό εδώ που πέφτει. Λοιπόν, το μάτι καταράκτης. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο, διότι δείχνει αυτά που έχουμε να περάσουμε στη ζωή μας. Ότι έτσι θα γίνουμε δυνατοί. Μέσα από όλες αυτές, ναι, μέσα από αυτή τη ζούγκλα που μπορεί να ζούμε, μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα από όλους αυτούς τους προβληματισμούς, εσύ πώς θα δυναμώσεις. Ωραία. Και για να δούμε εδώ. Η μία κάρτα από εδώ βγαίνει ανάποδα, η χελώνα. Ανταγωνισμός, καθυστερήσεις. Δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν ανάποδα. Η χελώνα με τον αριθμό 4, με τον αριθμό 8, μας κάνει τον αριθμό 12, μας κάνει τον αριθμό 3.
Εδώ η Χελώνα ανάποδα δείχνει ότι καθυστερούν πολύ πολλά πράγματα στη ζωή σου ή καθυστέρησαν να υλοποιηθούν ή να προχωρήσουν ή δεν πήγανε, δεν υλοποιήθηκαν στο ρυθμό και στη χρονική στιγμή που εσύ θα ήθελες. Δύο κούπα. Το δύο κούπα είναι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα που δείχνει και σένα λοιπόν, το συναισθηματικό σου κόσμο. Έχουμε αρκετές κούπες εδώ τώρα, έτσι. Νερό, ροή, το δύο κούπα σημαίνει συνεννόηση, μπορεί να σημαίνει ένας γάμος ας πούμε. Το δύο κούπα δείχνει ως άνθρωπος εσύ πόσο πολύ μεγάλη δίνει σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις και ότι θέλεις να συνδεθείς με τους ανθρώπους μέσα από την καρδιά. Να γεμίσεις και να τους γεμίσεις. Αυτό δεν το πετύχουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι μεγάλο προσόν. Είναι μεγάλη ικανότητα. Είναι μεγάλη ικανότητα ανθρώπων οι οποίοι, πάρε το κλειδί που θα σου δώσω εδώ τώρα, να αλλάζουν, να μεταμορφώνουν ως μορφαλάκτες, αλλάζουν τη μορφή δηλαδή, και να ανοίγουν την καρδιά των ανθρώπων, και το λέω με ωραίο τρόπο, έτσι. Το να ερωτευτείς έναν άνθρωπο, όσο έχει κάνει ο άλλος λοιπόν, έχει να ανοίξει την καρδιά σου, έτσι. Το να τον αγαπήσεις, να σε αγαπήσει, η αγάπη δηλαδή, εδώ είναι η αγάπη. Αγαπάω έναν άνθρωπο, με αγαπάνε οι άνθρωποι, αυτό είναι μεγάλο προσόν. Το να ερωτευτείς, το να αγαπήσεις αυτή τη ζωή, είναι η βαθύτατη ολοκλήρωση ενός ανθρώπου. Και να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό, τυχερή. Μπορεί, να σου πω το εξής, μπορεί να μην έγινες αποδέκτης αυτής της αγάπης που έδωσες εσύ ή ενός έρωτα που έδωσες εσύ, μάλλον αντίθετα που σου έδωσαν, να μην ανταποκρίθηκες στις δικές σου προσδοκίες και να δώσεις εσύ περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτό είναι πιο σημαντικό να δώσεις από το να πάρεις. Ναι, είναι πιο σημαντικό. Τρία πεντάκτινο. Τρία πεντάκτινο σημαίνει και το μαζί. Σημαίνει σύνθεση, σημαίνει εδώ και η οικογένεια. Σε ένα επίπεδο, έτσι. Και το τρία πεντάκτινο έχει να κάνει επίσης και ως ένας άνθρωπος εσύ, όπου μπορεί να έχεις εξειδίκευση ή ικανότητες σε κάποια πράγματα. Είναι καλλιτεχνικό, είσαι ηθοποιός, είσαι μουσικός, έχεις μια εξειδίκευση, έχεις κάποιες ικανότητες. Αυτές οι ικανότητες ελκύουν άλλους ανθρώπους. Μπορεί να είσαι επιχειρηματίας, έτσι, να έχεις το μυαλό το επιχειρηματικό, εντάξει. Έχεις ένα ταλέντο όμως. Και εδώ είναι που αποτυχάνουν πολλοί άνθρωποι. Θα σου πω. Αν παρατηρήσετε ανθρώπους, έβλεπα μια εκπομπή η οποία... Ναι, ήταν το Dragon's Den, λοιπόν, να σας πω. Καλά, την έβλεπα γιατί από περιέργεια μου αρέσει να παρακολουθώ τους ανθρώπους, να παρατηρώ τους ανθρώπους στην ανθρώπινη συμπεριφορά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούνται πετυχημένοι, η επιτροπή δηλαδή, προσέξτε τι έχουν πει. Θέλω να επενδύσω και να συνεργαστώ μαζί τους, και δεν το πάει μόνο ένας, το είπαν αρκετοί, μαζί τους. Καλά, και για να βγάλουν βέβαια λεφτά, αλλά κυρίως τι κοιτάζανε? Τον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλές φορές ξέρετε γιατί αποτυγχάνουμε στη ζωή. Διότι επιλέγουμε μόνο με το συμφέρον, δηλαδή, α, έχει λεφτά να συνεργαστώ. Δεν είναι έτσι. Ταιριάζουμε σαν άνθρωποι. Εκεί είναι η όλη ιστορία. Αν ταιριάζετε, αν οι χημίες σας ταιριάζουν, όπως είναι και στον έρωτα, έτσι, όπως είναι και στην αγάπη, ταιριάζουν οι χημίες. Ναι, καμιά φορά και τα ετερόνυμα έλκονται, σύμφωνοι, αλλά πρέπει και η χημία να ταιριάζει κάπου λίγο. Άρα τι κοιτάνε οι άνθρωποι πετυχημένοι? Κοιτάνε τον άνθρωπο. Και μετά τα υπόλοιπα, έτσι είναι, φυσικά, και θα δώσω σημασία και στο... Το λέω λοιπόν εδώ διότι έχεις ένα προσόν εσύ να αφυπνίζεις τους ανθρώπους συναισθηματικά και μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά στα επαγγελματικά και στα χρήματα μέσα... Θες από την ευγένεια, την εξυπηρέτηση, την υποστήριξη, την καλοσύνη, τι θέλεις. Ναι, βεβαίως, θα δουλέψεις και για τα λεφτά, έτσι. Πώς να το κάνουμε, έχει ένα ενεργειακό κομμάτι εδώ. Είναι η ροή του χρήματος. Το χρήμα βεβαίως, συμβολικά να το ξέρετε, αποτυπώνεται ότι είναι νεκρό, είναι πλουτόνια η ενέργεια.
Μιλάμε με συμβολισμούς. Το χρήμα είναι νεκρό. Ένα χαρτί είναι νεκρό. Και πάνω σε αυτό γίνονται όμως πραγματικά, επειδή είναι πλουτόνιες οι ενέργειες, καταλαβαίνετε τώρα, το πιάνετε το νόημα, γίνονται πόλεμοι, γίνονται ό,τι θέλετε, σκοτεινές δυνάμεις, σκοτεινά πράγματα. Για να συνεχίσουμε όμως εδώ και έχουμε και τον μάγο. Ο μάγος λοιπόν, ο οποίος είναι η σύνθεση των ενεργειών. Άρα, πρόσεξε, είναι αυτό που σου είπα. Αυτό, συν αυτό, μας κάνει αυτή την ενέργεια που είναι η ενέργεια του μάγου. Ερμής, επικοινωνώ, καταφέρνω, μπορώ να κάνω manifest, να το πω έτσι στα πολύ καλά ελληνικά, manifestation, δηλαδή υλοποίηση ευχής, μπορώ να πραγματοποιήσω πολλά πράγματα. Πολλές φορές μου λέτε και με ρωτάτε ή αναφέρεστε και γράφετε και κάτω από τα σχόλια στο βίντεο, μα εγώ έχω προσπαθήσει και δεν έχω πετύχει. Ναι. Μπορεί να μην έχεις πετύχει διότι μπορεί να μην έχεις βρει την κατάλληλη συνταγή, ας το πούμε, την κατάλληλη φόρμουλα της επιτυχίας. Μπορεί επίσης να έρχεται, σκέψου το και αυτό, σε αντίθεση με το προσωπικό σου σχέδιο ζωής. Ναι, έχουμε προσωπικό σχέδιο ζωής. Αυτό έχει αποτυπωθεί και για να σας πω ένα παράδειγμα, το έλεγε και ο Πυθαγόρας, το λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες γενικότερα για το σχέδιο ζωής, έχουν μιλήσει και για ελεύθερη βούληση. Ο Πυθαγόρας έλεγε ελεύθερη βούληση εδώ κάτω είναι πολύ περιορισμένη, να σας το πω πολύ πολύ απλά. Ελεύθερη βούληση σημαίνει όταν η ψυχή επιλέγει ποια ζωή θα ζήσει. Το πιάνετε το νόημα? Αυτό έλεγε ο Πυθαγόρας. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και έχουμε ένα σχέδιο να υλοποιήσουμε και ο ίδιος ο Χριστός είχε πει «απελθέ απαιμού το ποτήριο του», το οποίο σημαίνει, λοιπόν ότι ήξερε ότι είχε και ένα άλλο σχέδιο ζωής. Αν παραδείγματος χάρη ο Θεός του έλεγε «οκ, εντάξει, δεκτώ το αίτημά σου», θα ακολουθούσε μια άλλη ζωή, έτσι δεν είναι? Δεν θα πήγαινε στο Σταυρό, θα κάνει κάτι άλλο. Άρα ήξερε ότι υπήρχε και μια δεύτερη επιλογή. Γνώριζε το σχέδιο. Όλοι έχουμε ένα σχέδιο ζωής, εντάξει. Εδώ λοιπόν να σου δώσω ένα κλειδί. Είναι ο μάγος, επειδή έχει και τα τέσσερα στοιχεία στο τραπέζι του και μπορεί και παίζει με όλα αυτά, όπως και εδώ. Δηλαδή αν το παρατηρήσετε είναι συμβολισμός, δηλαδή μπορώ και παίζω με την ενέργεια του αέρα, της γης, του ξύφους, του νερού κτλ. Σημαίνει λοιπόν ότι κατανοείς, το κλειδί σου είναι ότι κατανοείς τις ενέργειες και κατανοείς το δικό σου σχέδιο ζωής. Δηλαδή ο Ερμής, εδώ κρύβεται ο Ερμής από το μάγο, ο Ερμής δηλαδή, επειδή είναι και ψυχοπομπός και κινείται και μεταξύ κάτω κόσμου και πάνω κόσμου, μπορεί να σου φέρει το μήνυμα ποιο είναι το σχέδιο της ζωής σου. Κράτησε το αυτό. Και ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι το τέσσερα μπαστούνι. Τέσσερα μπαστούνι και με το 7 κούπα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Είναι αυτό που έπεσε μόνο του. Το 7 κούπα και εδώ σημαίνει κάποιο κληρονομικό χάρισμα. Το 7 κούπα σημαίνει επιθυμίες. Να προσέχεις όμως τη ζωή σου, οι επιθυμίες που θέλεις να πετύχεις να είναι υλοποιήσιμες, να είναι αληθινές, να είναι βατές. Μην ονειροβατείς, γιατί ως επιλογή το νερό έχει και μια ιδιαίτερη κατάσταση να ονειροβατεί, να ονειροπολεί. Αλλά αυτή η ονειροπόληση είναι και ένα φευγιό από αυτόν τον κόσμο, τον ιδιαίτερο, προκειμένου να βρεις και λίγο comfort που λένε, δηλαδή να βρεις και λίγο, να βρεις λίγο και μια κατάσταση να μπεις λίγο άνεσης και να ξεφύγεις από τις δυσκολίες αυτού του κόσμου. Ο στόχος σου όμως και εκεί που σε πηγαίνει, ένα πιθανό αποτέλεσμα δηλαδή, είναι το 4 μπαστούνι, που το 4 μπαστούνι, ξέρεις τι σημαίνει? Είναι η ευτυχία. Είναι η ευτυχία. Η ολοκλήρωση, η ευτυχία, να χτίσω πράγματα στη ζωή, τα οποία εμένα θα μου δώσουν πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ευτυχία. Πριν κλείσουμε, περίμενε. Βασίλισσα πεντάκτημα. Αν βάλω όλα τα μάτια μαζί, το μήνυμά τους είναι η Βασίλισσα πεντάκτημα. Μια πολύ όμορφη εικόνα, η οποία ξέρεις τι δείχνει? Στη ζωή προχώρα. Προχώρα στη ζωή. Με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα,
με δικαιοσύνη, με σοφία, με γνώσεις, με φροντίδα του σώματος, με φροντίδα της ψυχής, με φροντίδα του μυαλού σου, δηλαδή να τα φροντίσεις αυτά, έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θες να κάνεις διαλογισμό, προσευχή, θες να βρεις έναν άνθρωπο να σε στηρίξει, coaching, ο καθένας ό,τι τον, το, ό, όπου βρει ο καθένας στην άκρη του, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να σου προτείνω κάτι. Λοιπόν, και η Βασίλισσα Πεντάκρινο επίσης σημαίνει και δύναμη. Εσωτερική δύναμη. Πώς βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοέλεγχο, εντάξει, δηλαδή στη ζωή προχώρα με αυτοέλεγχο του μυαλού σου, της λογικής σου και του συναισθήματος, δεν σημαίνει το πιέζω, εντάξει, και προχώρα. Διότι όλοι είστε παιδιά, όλοι είμαστε παιδιά της φύσης, της γης, παιδιά της είμαστε. Αυτή μας δημιούργησε, η γη μας. Αυτή είναι η γη δηλαδή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε.